Σεμίνα, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω πριν. Να σου πω, τι άτομο είσαι εσύ? Είμαι άτομο λίγο ανεξέλεγκτο. Όχι, έχω. Τώρα. Δεν μπορώ να μιλάω μαζί σου όπως μιλάω με τους άλλους πολιτικούς, γιατί έχουμε και μια φιλία πολλών ετών. Όμως μου έκανε τεράστια εντύπωση η κίνηση που έκανες, ότι εξελέγεις στο Ευρωκοινοβούλιο και εγκατέλειψες την έδρα της Ευρωβουλής, που όλοι ξέρουμε τα προνόμια της, πόσο μεγάλα και σημαντικά είναι, για να βοηθήσεις το ΚΚΕ στον Πειραιά. Μου έκανε μεγάλη αίσθηση. Στον Πειραιά όμως τα πράγματα, Νίκο μου, είναι πάρα πολύ δύσκολα και ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα εκεί ήταν να μην πάρει την έδρα η Χρυσή Αυγή. Άρα εκεί χρειάζεται πολύς αγώνας. Το τελευταίο καιρό ζω εκεί κυριολεκτικά. Κάνω ό,τι μπορώ. Τρέχω, μαθαίνω, συζητάω, διαβάζω, πληροφορούμε τι συμβαίνει. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δημοσιογράφος είμαι. Αλλά νομίζω ότι καμιά φορά ένας δημοσιογράφος σε μια τέτοια περιοχή είναι πιο χρήσιμος από κάποιον άλλον. Γιατί έχει άλλου είδους πείσμα και άλλου είδους προσέγγιση των προβλημάτων. Εγώ την ήξερα την περιοχή από παλιά από ρεπορτάζ, ήξερα τι προβλήματα υπάρχουν. Δεν φανταζόμουν όμως ότι είχαν φτάσει σε τέτοιο δύσκολο σημείο. Αλλά σου λέω, το πρώτο και το βασικό για μένα είναι η απόκτηση της έδρας από τη Χρυσή Αυγή. Και αυτό ήταν μεγάλο στοίχημα, είναι μεγάλο στοίχημα. Τώρα, ποια είναι εκεί τα μεγάλα προβλήματα, Σεμίνα μου? Φαντάζομαι η ανεργία είναι... Από τα πρώτα προβλήματα. Πρώτο και κυρίαρχο, η υγεία παιδεία. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει και αυτό που βλέπω δηλαδή πίσω από τη βιτρίνα, γιατί τη βιτρίνα έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας του Πειραιά. Ναι, ειδικά όσοι ερχόμαστε από άλλες περιοχές, ερχόμαστε για να φάμε ψαράκι στη θάλασσα. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν αυτή την εικόνα που είναι η βιτρίνα, η κανονική βιτρίνα του τουρισμού. Πίσω όμως, αν περπατήσεις μια-δυο γειτονιές πίσω, δύο-τρεις δρόμους πίσω, θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναπνεύσουν, ας πούμε, από τα σκουπίδια. Ένα σοβαρό ζήτημα. Δεν υπάρχουν βρεφικοί σταθμοί. Είναι τόσο μεγάλος δήμος και έχει μόνο τρεις. Τα παιδιά είναι απ' έξω και περιμένουν. Καθημερινά μαθαίνουμε, ακούμε, βλέπουμε εργατικά ατυχήματα. Υπάρχει απίστευτη δεδικοποίηση της εργασίας χωρίς απολαβές. Μισθοί χαρτζηλίκια, δηλαδή νοσοκομεία διαλυμένα, σχολεία που πέφτουν σοβάδες. Μιλάμε για άγρια κατάσταση και. Δεν είναι κάτι που συζητιέται και το ξέρει ο πολλής κόσμος, παρά μόνο οι Πειραιώτες, που δεν τους αξίζει αυτό. Τώρα, γιατί με το ΚΚΕ, σε μήνα... Γιατί με το ΚΚΕ? Γιατί το ΚΚΕ, το έχω ξαναπεί, με εμπνέει. Είναι το μόνο κόμμα που έχω δει ότι κάνει κάτι και μπορεί να κάνει μια ουσιαστική αντιπολίτευση. Γι' αυτό και θέλω να είναι δυνατό. Σκέφτομαι ότι όποιος και να βγει, που ξέρουμε ποιος θα βγει την επομένη, θα κλιμακωθεί όλη αυτή η ιστορία των αντιλαϊκών και αντιεργατικών μέτρων. Άρα κάποιος πρέπει να είναι εκεί να διαμαρτύρεται και να διεκδικεί τα δικαιώματα του κόσμου. Και αυτό νομίζω ότι έχει αποδείξει ότι το κάνει μόνο το ΚΚΕ. Τώρα, αν σε ρωτούσε ένας πολίτης του Πειραιά μπαίνοντας στη Βουλή, ποιο είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα σου με το οποίο θα ασχοληθείς? Τι είναι αυτό που θα διεκδικήσεις? Ναι, σε σχέση με τον Πειραιά. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το θέμα της εργασίας είναι πρώτο και κύριο. Δηλαδή δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, όσοι δηλαδή είναι στον Πειραιά, εργάζονται εκεί, υποφέρουν, δεν έχουν συλλογικές συμβάσεις, αυτά ατυχήματα που σου είπα πριν, κάθε μέρα υπάρχουν απεργίες, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο και αμέσως μετά, επειδή είμαι μάνα, ξέρω τι σημαίνει να μην μπορείς να αφήσεις το παιδί. Η παιδική σταθμή. Είναι και αυτό πολύ άγριο. Αυτές οι γειτονιές εκεί αυτό το πρόβλημα το θεωρούν μείζον και είναι μείζον. Τώρα, και κάτι για τις πολιτικές εξελίξεις να πούμε. Έκανες έναν σαφή, μια σαφή νήξη, έναν σαφή υπαινιγμό πριν, ότι πιστεύεις ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο μέλλον. Βέβαια. Το βλέπεις αυτό να έρχεται και στο μέτωπο των εθνικών θεμάτων? Ανησυχείς? Φυσικά και ανησυχώ. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει από τους δυο μονομάχους, δεν υπάρχει κάτι σαφές, κάτι που να μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς. Τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο πάνε σε αυτόν τον τομέα. Και αυτό δεν με κάνει καθόλου να αισθάνομαι σίγουρη. Το ΚΚΕ, για να επανέλθω σε αυτό, πρέπει κατά τη γνώμη σου
να προσπαθήσει να διευρύνει τα πολιτικά του όρια και με ποιο τρόπο μπορεί να το πετύχει αυτό. Θέλω να πω, φαντάζομαι, ένας προβληματισμός για το ΚΚΕ θα είναι το γεγονός ότι στις ευρωεκλογές απλώς διατήρησε τις δυνάμεις του. Δεν κατάφερε να επωφεληθεί από την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμφανίστηκαν άλλα κόμματα, βλέπε Βαρουφάκης κλπ, τα οποία επωφελήθηκαν από τις διαρροές ψήφων από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω, Νίκο, ότι πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει και να επιστρατεύσουμε και την ιστορική μνήμη για να καταλάβουμε τι ρόλο έπαιξαν κατά καιρούς και πού είναι τώρα κάποια κόμματα έτσι, της μιας χρήσης, αυτοί οι διάτοντες αστέρες που έρχονται να εξυπηρετήσουν μια κατάσταση, να γίνουν ουρές, να διευκολύνουν καταστάσεις. Πού πάνε μετά και πού βρίσκονται, στο χρονοτούλα από τις ιστορίες που λέγανε και παλιότερα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι σαν τον Βαρουφάκη και τον Βελόπουλο είναι πραγματικά επικίνδυνοι. Δηλαδή κάποιοι να θυμηθούμε κάποια στιγμή ότι ως Υπουργός Οικονομικών και έστρωσε το δρόμο για το τρίτο μνημόνιο και μας χρέωσε δισεκατομμύρια για τον Βαρουφάκη μιλάω. Μας κορόιδεψε ένα ολόκληρο ελληνικό λαό. Πιστεύω ότι πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά και να θυμόμαστε αυτές τις παγίδες και να τις αποφεύγουμε. Σε μήνα διγενή σου εύχομαι ολόψυχα να εκλεγείς την Κυριακή. Θεωρώ ότι η φωνή σου θα είναι πολύ χρήσιμη στο Κοινοβούλιο και θεωρώ ότι ο Πειραιάς θα αποκτήσει πραγματικά έναν υπηρέτη, το λέω έτσι. Ακριβώς, πολύ σωστά το λέω. Έναν υπηρέτη των συμφερόντων των πολιτών εκεί, που επειδή σε ξέρω όταν κάτι βάλει στόχο, πόσο επίμονη, διεκδικητική και εργατική είσαι, θα είναι ο καλύτερος δυνατός υπηρέτης. Να είσαι καλά, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι που δεν πρόλαβα στην αρχή. Δεν θα ψηφίσω ΚΚΕ για να σε ψηφίσω, άστα αυτά τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Μετά από τόση ταλαιπωρία που έχεις υποστεί τους τελευταίους δύο μήνες, ναι, μιλώντας πρωί, μεσημέρι, βράδυ για πολιτική και εκλογές, ναι, τι πρόγραμμα αποθεραπείας, αποτοξίνωσης σκέφτεσαι να ακολουθήσεις, Νίκο Χατζηνικολάου? Κοίταξε, εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή να βγάλω εδώ απ' έξω στην Κηφισίας μια σες λόγκ με μια ομπρέλα από πάνω, ακουστικά με μουσική και ένα φραπέ σαν αυτό που έπινε ο Λεβέντης παλιά. Και να αράξω εκεί, να χαζεύω τα αυτοκίνητα να περνούν. Σε τέτοια φάση είμαι. Κάπου καλύτερα. Πολλά φιλιά, καλή επιτυχία. Σε μήνα διγενή υποψήφια με το ΚΚΕ στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά. Καλημέρα σε μήνα. Ευχαριστώ πολύ.